Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Στρατοπαραδιά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Ισόβιο νομίζω. Καλησπέρα σας. Και της Πανευρωπαϊκής αντίστοιχης. Ισόβιος δεν είναι κανείς. Ήταν και στην Νορβηγία, μάλιστα, όταν έγιναν όλα αυτά στην Ελλάδα, στην Νορβηγία και ήταν σαν τον αστροναύτη που γύρισε πίσω και είχε πέσει. Είχε η Σοβιετική Ένωση, έτσι δεν υπήρχε πια. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομίας. Καλησπέρα και καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Ευάγγελος Αμπελιώτης, φοροτεχνικός. Καλησπέρα και σε εσάς. Να πω στο 210-34-89-008 ό,τι ερωτήματα έχετε κυρίως προς τον κύριο Αμπελιώτη, αλλά και τον κύριο Παραβιά. Ναι, αλλά και τον κύριο Παναγιά. Και τους δύο λέω, ναι. Στα κίνητα γίνεται χαμός, μια χαρά πάει. Μας τα στέλνετε και όσα προλάβουμε θα τα μεταφέρουμε. Μου επιτρέπεις μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα, το οποίο είναι πάρα πολλά αυτά που μας έχετε στείλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά λόγια ευχαριστούμε. Λοιπόν, μία φίλη τη Θεσσαλονίκη λέει: εμείς παίρνουμε, λέει, 50, γιατί όντως τα πιο πολλά ATM 50 δεν δίνουν 60, επί 7 μέρες αυτά τα χρήματα τη εβδομάδα. Δεν είμαστε εμείς οι αδικημένοι, αλλά αυτοί που παίρνουν τα 120 ευρώ την εβδομάδα. Έχει δίκιο η γυναίκα αυτή. Μιλάει και είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να λέει, να νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους, όχι για τον εαυτό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι συνταξιούχοι που έχουν κάρτα παίρνουν 50 ή 60 την ημέρα. Ναι, αυτό και αυτή. Να νοιάζεται για τους άλλους και όχι για τον εαυτό του κάποιος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μπράβο σας, κύριε Ευδοξία, μας για το μήνυμα αυτό. Δεν είναι από τα πολύ συνηθισμένα που παίρνουμε, να το πούμε έτσι. Το καθένας έχει τα θέματα του. Λοιπόν, Μάκη, πάμε. Λοιπόν, σε Παραβιά. Στον χώρο των ακινήτων μια χαρά πάνε, έτσι. Α, τέλεια, μην το συζητάμε. Οι τιμές ανεβαίνουν. Ενίκιο δεν έχει πληρώσει κανένας μέχρι στιγμής. Έτσι. Πολύ ευχάριστα πράγματα. Ενίκια δεν. Ναι, βέβαια. Πώς θα πληρώσει ο νοικιαστής, με ποιο τρόπο. Τα ίδια σε σχέση με το 2009. Μέση πολυκατοικία, διαμέρισμα. Πόσο έχει πέσει, υπάρχει πτώση σημαντική. Υπάρχει πτώση σημαντική ανάλογα με τις περιοχές. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πολύ σημαντικές πτώσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μένει τίποτα στο τέλος πια, γιατί έρχεται ο έμφυα και σαρώνει κυριολεκτικά τα πάντα. Αυτή η ιστορία έχει κάνει κόσμο να μην ξαναφτιάξει, να μην φτιάξει σπίτι. Έχει καταδικάσει εντελώς την οικοδομή σε πλήρη απραξία. Αλλά αυτό δεν έχει περιοριστεί μόνο στην οικοδομή, δηλαδή στην κατασκευή καινούριων κτηριακών όγκων, καινούριων σπιτιών. Έχει δυστυχώς επεκταθεί και στις ανακαινήσεις. Ενώ ο τομέας των ανακαινήσεων, ο τομέας της αναβάθμισης των υπαρξών οικοδομών είναι πολύ πιο σημαντικός από το να φτιάχνεις καινούργια σπίτια, τα οποία δεν έχουν χρήστη, δεν έχουν αγοραστεί, δεν έχουν ενοικιαστεί. Ακόμη και αυτό έχει αποθαρρυνθεί. Πολλές δουλειές θα υπήρχαν αν η οικονομία ήταν. Είδα οικοδομή εγώ πριν από 2 εβδομάδες, 3 στο παλιό Φάληρο που μένω και νόμιζα ότι έβλεπα ούφο που κατέβηκε πάνω από το. Δηλαδή είδα να σηκώνεται σιγά σιγά η οικοδομή. Έχω να δω χρόνια να συμβαίνει αυτό. Πάνω από 4 χρόνια. Και είναι ένα μέγεθος που δεν μπορεί να το γνωρίσει κανένας, γιατί η οικοδομή είναι η πραγματική φτωχομάνα της οικονομίας. Δηλαδή η οικοδομή δίνει λεφτά. Και στο βιομήχανο που έχει φτιάνει τα κεραμίδια, τα τούβλα κτλ. Μέχρι τον τελευταίο εργάτη που μαζεύει μπάζα στην οικοδομή όταν φεύγουν τα συνεργεία το μεσημέρι. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς μια οικονομία σαν τη δική μας να επανεκκινεί αν μέσα στο σχέδιο που θα εφαρμοστεί δεν συνυπάρχει και αυτό το στοιχείο. Όχι να κυριαρχήσει, γιατί δεν έχει λόγο ούτε δυνατότητα πια να κυριαρχήσει, αλλά να συνυπάρχει όμως. Αγοραπολισία στο γεννήτιο δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολύ σοβαρά. Τελείωσε μόλις Σύνοδος Κορυφής. Αν έχουμε νέα, θα σας τα μεταφέρουμε αμέσως. Λοιπόν, σήμερα έδινα συνέντευξη σε ένα μεγάλο περιοδικό από το Λονδίνο που απευθύνεται σε επενδυτές ακινήτων. Ναι. Και τους είπα ότι αν το όνειρο κάποιου είναι να αποκτήσει ένα σπίτι στην Ελλάδα, μια χθενή κατοικία, τώρα είναι η ώρα να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ναι, θα πάει λέει, εντορία, έχουμε πιάσει λέει, τον πάτο λέει, για να έρθουν οι επενδυτές. Κοίταξε, λέω, όταν θα μάθεις ότι έχεις το πιάσει τον πάτο, σημαίνει ότι έχει φύγει ο πάτος. Δηλαδή ότι έχει αρχίσει να ανεβαίνει οι τιμές. Ακριβώς, ξεκίνησε να ανεβαίνει. Συνεπώς, παρότι είναι ελκυστικό για ένα ξένο σήμερα να αγοράσει στη χώρα μας, πάλι φοβούνται όταν βλέπουν όλα αυτά, όταν διαβάζουν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά την ασφάλεια. Τους εξήγησα βεβαίως ότι αν κάποιος έχει ένα εξοχικό σπίτι, δεν έχει να φοβάται τη φορολογία, ούτε έχει να φοβάται κάποιο κούρεμα τραπεζικό. Παρ' όλα αυτά. Αλλά και αυτοί, κύριε Παραδιά, πού θα πάνε, θα πάνε Σαντορίνη, στη Μύκονο, θα πάνε. Δεν θα πάνε αγοράσουν στο Περιστέρι και στο. Σήμερα ένας ξένος, αν θέλει πραγματικά να φτιάξει ένα σπίτι εξοχικό, αλλά και ένας Έλληνας, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να διαλέξει μια από τις τεράστιες παραλίες που έχει η Στερεά, η Πελοπόννησος, παρά να πάει σε ένα νησί. Το νησί πάντα έχει ένα θέμα στο πήγαινε έλα. Αυτό που λένε ότι έχει δώσει σε όποιον επενδυτή ξένο έρθει, του δίνει κάποια χρόνια ηθαγένεια. Του δίνει άδεια παραμονής 5ετή, η οποία είναι ανανεώσιμη επί όσα χρόνια διακρατήσει την ιδιοκτησία στο όνομά του. Όχι. Όχι, γιατί και η κατάσταση της χώρας δεν είναι τέτοια αυτή τη στιγμή, πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα, αλλά κυρίως όμως είναι το ότι δεν έχει διαφημιστεί αυτό όλο και δεν έχουν λυθεί τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Άντε πάλι. Γραφειοκρατία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μελά. Τι γίνεται, σωζόμαστε. Διαβάζοντα το Bloomberg, να το πω μισό λεπτό, γιατί είναι φρέσκια είδηση. Λέει: Γάλλοι αξιωματούχοι λένε ένα προσχέδιο συμφωνίας είναι αρκετό για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι ώστε να στηρίξει τις ελληνικές τράπεζες. Της επικαλείται το Bloomberg, που είναι ένα σχετικά έγκυρο πρακτορείο, έτσι. Σχετικά έγκυρο. Αυτό λέω, ότι η ΕΚΟ του θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει, γιατί και η Financial Times είναι έγκυρη, αλλά βάλανε το θέμα του κουρέματος των καταθέσεων και μας κάνανε έτσι πριν από 2-3 μέρες. Λοιπόν. Καλά, το κρατάμε, εντάξει, σύμφωνα. Κρατήστε το αυτό, κρατούμε. Η ΕΚΟΤΟ θα μπορούσε να συνεχίσει, δεν μ' άρεσε το κουβέντα, δεν πειράζει. Θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει ελληνικές τράπεζες εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία ενός νέου προγράμματος βοήθειας. Και μιλάνε για το πρόγραμμα Γέφυρα, για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών που καθίσταται εφικτό εφόσον υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα βοήθειας. Βλέπει ότι το δίνουν χωρίς να έχει υπογραφεί το πρόγραμμα. Όχι. Ενώ μέχρι χθες δεν πρέπει να υπογραφεί. Το συναρτούν όμως. Είναι ότι εφόσον καταρτιστεί ένα πλήρες πρόγραμμα. Ναι, λοιπόν, για πέστε μας, πού είμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε πολύ χαμηλούς τους τόνους. Ναι. Αυτό που λέει ο Bloomberg, που μεταφέρει από γαλλική πηγή, είναι αυτονόητο. Ή τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα είναι αυτονόητο, ότι πράγματι αν η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα, έστω σε ένα προσχέδιο, εδώ είναι το θέμα της εμπιστοσύνης που μέχρι τώρα εκλείπει, δηλαδή αν πράγματι πείσει η ελληνική κυβέρνηση ότι με αυτό το προσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται πράγματι θα το τηρήσει, θα προχωρήσει μέχρι τέλος, διότι έχουμε ζήσει διαφορετικές καταστάσεις. 5 μήνες όλοι περιμέναμε ότι θα πάει σε μια συμφωνία, αλλά τελικά για διαφορούς λόγους, τους οποίους να μην τους συζητήσουμε τώρα, δεν πήγαμε σε μια συμφωνία και πήγαμε σε ένα δημοψήφισμα. Γιατί δεν πήγαμε, μπορούσαμε να είχαμε πάει και δεν πήγαμε. Εγώ νομίζω ότι μπορούσαμε να είχαμε πάει, διότι τώρα, κύριε Κουρί, διότι το σχέδιο το οποίο θα κατεβάσουμε τώρα δεν νομίζω θα πέχει πάρα πολύ από αυτό που μας είχαν προτείνει. Δεν θα πέχει πολύ. Δεν θα πέχει πολύ και ίσως να είναι και χειρότερο. Κάθε αντίλημα θα είναι και χειρότερο. Επομένως θα μπορούσαμε να είχαμε πάει. Αλλά εδώ παίξανε άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είναι παράγοντες πολιτικοί καταρχάς, κυρίως πολιτικοί, οι οποίοι αφορούν την εγχώρια σκηνή. Δεν ήξεραν ή νόμιζαν πως θα πάρουν περισσότερα. Κοιτάξτε, εγώ είχα την άποψη και την εξέφρασα και δημοσίως ότι δεν έπρεπε να... Κάποιος συναδελφός ένα άρθρο. Ναι, όχι ένα άρθρο, ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό της χώρας. Το οποίο διέρευσε, το οποίο είπαμε ότι δεν πρέπει να πάει σε δημοψήφισμα, όχι για κανένα λόγο, διότι το δημοψήφισμα δεν έχει κανένα νόημα. Είναι ατελέσφορο, είτε πάει είτε δεν πάει. Δεν έχει κανένα νόημα όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, κατά την άποψή μου, και νομίζω ότι δεν θα βγω... δεν θα είναι λάθος αυτή η εκτίμηση, διότι όπως βλέπετε το προσχέδιο ή το σχέδιο που θα καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση, και θα δούμε πού θα είναι το προσχέδιο, δεν θα πέχει πολύ από το τελευταίο σχέδιο Γιούνκερ. Λειτουργήσαμε κάποτε θετικά, ένωσε τις πολιτικές δυνάμεις το δημοψήφισμα. Ένωση της πολιτικές δυνάμεις. Εγώ δεν θεωρώ ότι τις ένωσε τις πολιτικές δυνάμεις. Κάνανε για πρώτη φορά μια γενική ανακοίνωση, η οποία θα την υπέγραφε ο καθένας από εμάς, από τα 11 εκατομμύρια Έλληνες κατά την άποψή μου, και κανένας δεν μάτωσε, κανένας πολιτικός αρχηγός δεν μάτωσε τις θέσεις του. Δηλαδή να κάνει μια υποχώρηση από τις θέσεις του. Αυτό το γενικό λόγο. Όχι, με συγχωρείτε. Υποστήριζε η άλλη πλευρά ότι το δημοψήφισμα είναι έξοδο από το ευρώ. Και παραδέχθηκε μέσα στην υπογραφή. Δεν μιλάω για αυτό. Μα ήταν το σημαντικότερο. Αυτό φοβίζει τους έξω. Δεν φοβίζει τίποτα τους έξω. Όχι φοβίζει. Είπανε να δώσουν υπογραφή, να βγει ο κύριος Τσίπρας για να δηλώσει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ήταν μια απέτηση κατά την άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Μια απέτηση των ξένων και ειδικά του κύριου Ολάντ, ότι για να μπορέσει να βοηθήσει την Ελλάδα έπρεπε να υπάρχει μια συμφωνία. Όπως υπήρχε και μια απέτηση για τον κύριο Βαρουφάκη και μια σειρά άλλα πράγματα. Αλλά το θέμα ήταν ότι θα να περιμένουμε λιγάκι, να δούμε αν θα υπάρχει αυτή η συμφωνία ή αν πάση περιπτώσει μια σχετική άνοιξη, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αρχίσουμε να συζητάμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάει ούτε σε αυτό. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι είμαστε... βλέπω. Ορίστε. Βεβαίως. Έχει δει πολλές φορές το κρύο να γίνεται ζεστό και το κρύο. Ακριβώς. Διότι όλοι περιμένουμε, σας το είπα προηγουμένως, όλοι περιμένουμε θα γίνει συμφωνία, θα γίνει συμφωνία, θα γίνει συμφωνία και νομίζω ότι έχουν περιπλακεί λιγάκι τα πράγματα όσον αφορά την πολιτική, την τρομακτική πολιτική νίκη που κατήκαγε ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου προσωπικά, η οποία τον έχει όμως, του έχει δημιουργήσει και ορισμένα προβλήματα. Και ευθύνες. Και ευθύνες, αλλά και ορισμένα προβλήματα. Διότι εάν εκλειφθεί το δημοψήφισμα ως ένα δημοψήφισμα ενάντια σε λιτότητα, στην οποία όλοι το υποστηρίζουμε, και νομίζω ότι από το 40% που ψήφισε ναι, 25% να μην πω παραπάνω, 30% θα ήταν. Επομένως, η συμφωνία την οποία πρέπει να φέρει θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ορισμένα από αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της μη αύξησης της λιτότητας. Άρα θα του δημιουργήσει κατά την άποψή μου ορισμένα προβλήματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι πολιτικά θέματα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά όσον αφορά την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, είναι πράγματι δραματική. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία χώρα με το τραπεζικό σύστημα. Αυτό οι ευθύνες που ανήκουν. Κοιτάξτε τώρα, να σας πω τις ευθύνες. Όταν πας σε μια μετοπική σύγκρουση, δεν μπορείς να πεις στον άλλο να μην χρησιμοποιήσει ορισμένα όπλα. Οι άλλοι χρησιμοποιούν τα όπλα. Να σας πω ένα απλό πράγμα. Ο Ντράγκι είναι ένας υπάλληλος. Ένας υπάλληλος, ο οποίος γραφειοκράτης, ο οποίος κατά γράμμα ακολουθεί το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άσχετα αν είναι σωστό ή λανθασμένο, δεν με ενδιαφέρει. Χρησιμοποιεί λοιπόν αυτόν τον τρόπο για να σύμφωνα με το καταστατικό του. Θέλω να το πάρετε πολιτικά, ναι, είναι πολιτικό όπλο ενάντια στη σύγκριση που κάνει με την ελληνική κυβέρνηση. Αυτά όμως η ελληνική κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, έπρεπε να τα έχει λάβει υπόψη της. Ότι μπορεί να γίνει. Περιβάλλουν αυτοί οι οικονομολόγοι που έχουν δίπλα τους. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι παραδείγματος χάρη ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, ο πρώην, και μια σειρά άλλοι παράγοντες λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσουν οι τράπεζες. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχουν capital controls. Και όμως και οι τράπεζες κλείσανε και τα capital controls μπήκανε. Επομένως, δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Είναι ευθύνη αυτών που επεξεργάζονται το πλαίσιο και δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνατότητες. Κάτι ακόμα πράγμα, κύριε Αμπελιώτη. Εσείς πιστεύετε ότι δίνανε μια συμφωνία πράγματι είχαν τη θέληση ή θα φορτώνανε συνεχώς μόλις τα έλεγε η ελληνική κυβέρνηση ναι, θα του βάζανε κι άλλα. Εγώ λέω το εξής. Ότι είναι το πολιτικό κατά μένα το θέμα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι μόνο πολιτικό. Όχι, νομίζω... Πώς ήρθε μια κυβέρνηση αριστερή που δεν θέλουμε να έχουμε ζυζάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, αυτή είναι μια εκτίμηση την οποία συμμερίζομαι εν μέρη. Νομίζω όμως ότι ανεξαρτήτως της κυβερνήσεως, της αριστερής ή της δεξιάς, οι Γερμανοί ειδικά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούν το ευρωπαϊκό ζήτημα. Και σε αυτό δεν κάνουν πίσω ούτε ρουπί, είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι ο Βενιζέλος, είτε είναι ο Τσίπρας, είτε είναι ο Κουτσούμπας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουν πίσω από αυτά που έχουν σχεδιάσει. Το θέμα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και οι Γερμανοί, η κυρία Μέρκελ κυρίως, εξακολουθεί να μην θέλει να είναι ο αρχηγός της Ευρώπης, ας πούμε, ο οποίος θα ακροτεριάσει την Ευρώπη. Αυτό, σε ένα μεγάλο βαθμό, είναι αυτό που μας σώζει. Και επίσης αυτό που μας σώζει είναι η επιμονή του Γάλλου, του Προέδρου, του κυρίου Ολάντ, ο οποίος για δικούς του λόγους, κατά την άποψή μου, κυρίως για δικούς του λόγους, επιμένει να μην υποστεί αυτό που ετοιμάζανε ο κύριος Σόιμπλε και οι άλλοι στην Ελλάδα, διότι αμέσως θα δημιουργούνταν ένα τρομακτικό κλειστό κλουβί, σιδερένιο κλουβί δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην οποία θα έπρεπε να υποκύψει και η Γαλλία. Επομένως, οι Γάλλοι μας υποστηρίζουν για αυτό το λόγο. Λοιπόν, ελπίζω, να πω μια τελευταία κουβέντα, ελπίζω αυτή τη φορά να μην διαψευστώ και πράγματι να πάνε σε μια συμφωνία. Αλλά επειδή έχω καεί από το κουρκούτι, φυσάω και το γιαούρτι. Ότι έχουμε πάει στο σκοτσέζικο κοντούς πολλές φορές, πάμε στον κύριο Αμπελιώτη να μας πει τι γίνεται. Εγώ θέλω να αναφερθώ σήμερα σε δύο θέματα. Ένα για το πραγματικό πρόβλημα της αγοράς και δεύτερο να μου δώσει την ευκαιρία να μιλήσω για τις θηρίδες, το θέμα το οποίο έχει καταγραφεί στην επικαιρότητα και έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και το Υπουργείο Οικονομικών. Βασικά είναι ο μήνας που το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να προσέξει από την πλευρά των εσόδων πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μπορεί να υπήρξε μεγάλη διάθεση των φορολογουμένων επιχειρηματιών να πληρώσουν τις προηγούμενες μέρες φοβούμενοι τυχόν κούρεμα και σκεπτόμενοι ότι αν αδειάσουν τους λογαριασμούς δεν θα κουρευτούν, οι υποχρεώσεις όμως θα έμεναν, οπότε θα είχαν μια ωφέλεια ότι δεν θα είχαν τις υποχρεώσεις. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όμως στην καθημερινότητα βλέπουμε να έχουν μειωθεί δραματικά οι εμπορικές πράξεις. Οι εμπορικές πράξεις που γίνονται σε καθημερινή βάση σε εκατομμύρια έχουν μειωθεί τουλάχιστον στο 50-60%. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς. Λόγω ρευστότητας και λόγω φόβου στην αγορά. Φόβου στην αγορά. Ποιος είναι ο φόβος? Ότι αν εκδώσω τιμολόγιο και δεν το εισπράξω, μένει η υποχρέωση, μένει το ΦΠΑ, μένει ο φόρος. Με αποτέλεσμα, θα δείτε στον ερχόμενο μήνα να μην έχουμε τα ανάλογα έσοδα από ΦΠΑ, από φόρο εισοδήματος, από φόρο μισθωτών υπηρεσιών, από φόρο ελευθέρων επαγγελμάτων. Και αυτό θα έχει και από το τζίρο, που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ είναι ο άμεσος φόρος, επιβάλλεται στον τελικό καταναλωτή, και θα έχει και πρόβλημα της ρευστότητας, διότι δεν θα πάρουν τους μισθούς τους οι εργαζόμενοι και δεν θα μπορέσουν να καταναλώσουν. Δηλαδή, τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Αντί να δυναμητίζουμε το θέμα των θηρίδων, εγώ αν ήμουν στο Υπουργείο Οικονομικών θα έδινα εντολή αύριο να ανοίξουν όλες τις θηρίδες και μέσα σε 5 μέρες να πάρουν όλοι τα λεφτά τους. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει, διότι η θηρίδα δεν είναι λογαριασμός τραπεζικός. Η θηρίδα είναι ένας χώρος ο οποίος έχει γίνει μια σύμβαση με την τράπεζα για τοποθέτηση και φύλαξη διαφόρων πολύτιμων αντικειμένων, στα οποία μπορεί να είναι και έγγραφα, μπορεί να είναι κοσμήματα, μπορεί να είναι χρηματικά ποσά. Αν τα λεφτά τα βγάλει έξω. Υπάρχουν οι θηρίδες, να ολοκληρώσω, υπάρχουν οι ατομικές θηρίδες και οι εταιρικές. Στην εταιρική δε θηρίδα μπορεί να υπάρχουν χρήματα τα οποία, όταν έχεις διπλογραφικά βιβλία, λες μέσα ότι αυτά έχω στη θηρίδα μου. Δεν είναι θέμα παράνομου πλουτισμού, ότι είχα μαύρα χρήματα και τα έβαλα στη θηρίδα. Αυτό μπορεί, επιταγές, όπως πολύ σωστά λέτε κύριε καθηγητά. Αυτά όμως, αν ανοίξουν και διοχετευθούν στην αγορά, στη σημερινή κατάσταση που υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, υπάρχουν αρκετά δισεκατομμύρια στις θηρίδες, που όταν βγουν έξω θα απαλύνουν το πρόβλημα αυτό. Αντί αυτού κάνουμε άλλα θέματα. Λέμε ότι μπορεί να τις κλείσουμε, να τις κάνουμε. Δεν μπορούμε, κύριε, μόνο φορολογικό θέμα μπορούν να βάλουμε στις θηρίδες. Ποιο είναι το θέμα που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι κάτοχοι θηρίδων? Όπως οι λίστες, όπως τα εμβάσματα έχουν βγει στο εξωτερικό με εισαγγελική παραγγελία, δόθη εντολή ελέγχου. Μπορεί λοιπόν με εισαγγελική παραγγελία να βγει εντολή ελέγχου στη θηρίδα, αν το προϊόν της θηρίδας είναι δηλωμένο και μπορεί η αξία αυτού του προϊόντος να συνάδει με την περιουσιακή κατάσταση που εμφανίζει από τις δηλώσεις του ο φορολογούμενος. Οι περισσότερες θηρίδες νομίζω δεν είναι το περιεχόμενο του δηλωμένου. Και ιδιαίτερα τα αντικείμενα. Ναι. Δεν είναι δηλωμένο. Εκεί λοιπόν, αν τις αφήσουμε ελεύθερα και βγουν έξω, μπορούμε να το. Αν είναι λίρες. Μπορούμε να το καταγράψουμε αυτό. Μπορούμε να το καταγράψουμε αυτό, να τις αφήσουν να βγουν και στην πορεία να ελεγχθούν. Γιατί να μην αφήσουμε τη ρευστότητα αυτή και να τις διατηρούμε κλειστές? Οι ιδιοκτήτες θα ανησυχήσουν. Κοιτάξτε, μπορώ να πω κάτι. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς είναι απαιτούμενο αυτή τη στιγμή στην αγορά, και ενώ υπήρχε η διάθεση να βγει η λεγόμενη υπεραίωση, η οποία θα έφερνε αρκετά δις στο ταμείο του, στα έσοδα του κράτους. Δεν έφερε όμως, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η ρύθμιση, δεν έφερε τα προσδοκόμενα, που δεν είχαμε φτάσει στο κλείσιμο των τραπεζών. Η ρύθμιση των ληξιποθέσμων, λέτε. Ναι. Των 100 δόσεων. Η ρύθμιση των 100 δόσεων έχει βεβαιώσει πάνω από 5 δις. Αυτά είναι βεβαιωμένα πια. Και αυτά είναι σε 100 δόσεις. Αυτά λοιπόν, αν υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, θα συνεχίσουν να είναι στη ρύθμιση και να πληρώνουν. Αν δεν υπάρχει ρευστότητα, υπάρχει και αυτό, πολύ σωστά το λέτε, το πρόβλημα. Ότι αν η ρευστότητα δεν συνεχίσει να υπάρχει, θα χαθεί η εκατοδόση. Και όταν τη χάσει μια-δυο φορές, αν δεν πληρώσεις και τη χάσεις, δεν θα επανέλθεις μετά. Δεν μπορείς, δεν σου δίνει τη δυνατότητα. Θα ρωτήσω κάτι, επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, τι γίνεται με τις δόσεις στην εφορία στα ασφαλιστικά ταμεία που έριξαν στις 36 και δεν πληρώθηκαν? Και τι θα γίνει με τη βεβαίωση φόρων και την αδυναμία πληρωμών? Αλλά πρώτα αυτό πέστε μας. Ναι. Έχει δοθεί η δυνατότητα, ναι, να μην επιβάλλεται καμία ποινή, καμία κύρωση, καμία προσάυξη, ναι, κατά το διάστημα αργίας των τραπεζών και μέχρι 3 μέρες μετέπειτα. Δηλαδή, αν κάποιος που μείνει σε διακανονισμό ή χρωστούσε και δεν πλήρωσε 30 έκτου. Δεν χάνει τη ρύθμιση και δεν του επιβάλλεται καμία. Σαν να μην έγινε τίποτα δηλαδή. Αν δηλαδή μέσα στις 3 μέρες μετά, αφού τελειώσει η αργία των τραπεζών, πάει και καταβάλει κανονικά με όποιον τρόπο, δεν έχει, είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Εδώ μου δίνετε την πάσα να πω το εξής, ότι δεν είναι επαρκές το χρονικό διάστημα των 3 ημερών. Είναι αδύνατο μέσα σε 3 μέρες να πάει ο άλλος, να πάει τόσος κόσμος και να ικανοποιήσει την απέτηση του δημοσίου πληρώνοντας την υποχρέωσή του. Είναι άλλο όμως, Αμπελιώτη, ότι είχα τα λεφτά πριν καταρρεύσει η αγορά και οι τράπεζες και τα χάλασε. Εδώ το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να πάρει γενναίες αποφάσεις. Πρέπει να βγούμε με διαφορετική αντιμετώπιση των θεμάτων, όχι με την πεπατημένη. Να πω κάτι σε αυτό που είπε. Πείτε, γιατί τώρα μιλάει η κυρία Μέρκελ και θα σας πούμε σε λίγο τι ακριβώς έχει πει. Για πέστε μας, κυρία Μέρκελ. Μία κουβέντα. Οι Έλληνες τα τελευταίους 3-4 μήνες έχουν κάνει αναλήψεις από τις τράπεζες. Υπολογίζει 30 δισεκατομμύρια, 25 δισεκατομμύρια, 35, δεν έχει καμία σημασία. Ένα ποσό. Αυτό δεν έχει βγει στο εξωτερικό. Έχει μείνει στο εσωτερικό. Μιλάει για 46 δις. Επομένως, αυτό γιατί το έκανε ο καθένας? Έβγαλε ένα χιλιάρικο, 2.000, 3.000, όσα έχει ο καθένας, ας πούμε, κτλ. Αυτό το έκανε για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Επομένως, αυτό είναι βοηθητικό της ρευστότητας. Δηλαδή, πρέπει να δώσουμε ένα κίνητρο αυτό το πράγμα να κινηθεί. Παράλληλα, εάν υπάρχει, και πολύ σωστά, αν υπάρχουν χρήματα ρευστά στις θηρίδες. Αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, κατά την άποψή μου, και συμφωνώ με τον κύριο Αμπελιώτη, είναι να δώσει μια δυνατότητα αυτά τα χρήματα να μπουν στην αγορά. Να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Διότι εάν θέλει, παραδείγματος χάρη, να βρει τα φορότα, αν είναι μη φορολογητέα κτλ., δεν έχουν φορολογηθεί, μπορεί να τα βρει από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν χρειάζεται να πάει να μετρήσει. Έχει πλέον εφαρμογές οι οποίες έχουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και μπορεί να τα ελέγξει. Αλλά θέλω να πω και κάτι. Σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία υφίσταται αυτή την κατάρρευση, αυτή την έλλειψη ρευστότητας, δεν μπορείς εσύ να επιβαρύνεις όλο και περισσότερο με φορολογικά μέτρα και να κάνεις συνέχεια ελέγξεις. Έσα το αντίθετο πρέπει να κάνεις. Ασχολείται με εργατικά και έχει και σε άλλη χώρα υποκατάστημα. Είχε σε μια τράπεζα θηρίδα. Εμετρητά. Και ενώ σκεφτόταν να αποτραφεί, γιατί δεν πήγε την ημέρα. Μπλοκάρισαν τις καταθέσεις. Πήγε στη θηρίδα. Λέει, δεν τα έδινε. Πήγε σε αγγελική διαταγή να ανοίξει. Και η τράπεζα του πέφτει. Δεν πάει να λέει ο ξένος αγγελέας. Στην Κύπρο όμως, όταν έγινε το κούρεμα, οι θηρίδες δεν είχαν πρόβλημα. Δηλαδή, δεν ελέγχθησαν. Η τράπεζα χωρίς παραβίαση δεν εκτέλεσε. Νομίζω ότι με αυτή την πράξη πρέπει να ρυθμιστούν πολλά θέματα τραπεζικά. Δηλαδή, ακόμα δεν θα ανοίξουν οι τράπεζες, μάλλον θα ανοίξουν μόνο και την Παρασκευή, δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα. Αλλά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία έχει γίνει και ρυθμίζει διάφορα πράγματα για τα τραπεζικά, πρέπει να γίνει μια νέα πράξη η οποία να λάβει υπόψη της όλους αυτούς τους παραμέτρους και όλα αυτά τα νέα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Να αρχίσει να επιτρέπει μια σειρά από τραπεζικές συναλλαγές. Και μεταξύ αυτών και το θέμα με τις θηρίδες είναι σοβαρό θέμα, διότι ο άλλος μπορεί να έχει έγγραφα τα οποία χρειάζεται. Έγγραφα. Οι εταιρείες έχουν τα μπλοκ των επιταγών τους ή τις επιταγές που έχουν για να βάλουν, έχουν λάβει. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θέματα τέτοια τα οποία με λίγη προσοχή το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να τα ρυθμίσει. Μπορεί να τα ρυθμίσει. Η σκέψη ότι δεν θα τα αφήσω, θα τις αφήγω στους διοκτήτες, δημιουργεί άλλες σκέψεις. Και επομένως και αυτό το κλίμα. Τα πιο χρήσιμα έγγραφα είναι τα 50 που είναι μέσα στις σκέψεις, δυστυχώς πρέπει να μην κρυβόμαστε κουρέματος. Λέγοντας ότι κλείνω τις θηρίδες και δεν τις ανοίγω, ο φορολογούμενος πάει το μυαλό του εκεί. Και όταν πάει το μυαλό του εκεί, συρρυκνώνεται ακόμα περισσότερο. Να σας πω τώρα κάτι για το κούρεμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι δεν μπαίνει θέμα κουρέματος αυτή τη στιγμή. Το θέμα κουρέματος ή μη κουρέματος, ή εν πάση περιπτώσει, αν μπει, και σε τι ποσοστό θα μπει κτλ., θα μπει το θέμα της φερεγγιότητας των τραπεζών. Άρα, για να μπει το θέμα της φερεγγιότητας των τραπεζών, πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξουν οι τράπεζες, να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν υπάρχει συμφωνία, να ξαναδίνει η ρευστότητα και τότε θα μπει το θέμα της φερεγγιότητας και τότε θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μπορεί να μας δώσουν χρήματα για να κεφαλοποιήσει από το μηχανισμό των ESM και να μην χρειαστεί να γίνει απολύτως τίποτα. Άρα μην λέμε ότι θα γίνουν οπωσδήποτε. Για κούρεμα, θα το πάει για εσάς. Λοιπόν, πάμε για σύνοδο κορυφής, πάμε την Κυριακή. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο κ. Ρέντσι, μετά το τέλος της συνόδου της σημερινής, είπε θα περιμένουμε μέχρι την Κυριακή για την πρόταση, την ελληνική πρόταση, το οποίο είναι καλό. Η κυρία Μέρκελ κάνει δηλώσεις και λέει πως ήταν σοβαρότατη και σαφέστατη συζήτηση που κάναμε απόψε. Είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάτι παραπάνω θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι πότε πρέπει να πάνε την πρόταση? Μέχρι την Κυριακή, το Σάββατο. Μέχρι την Κυριακή. Το πρωί έχει. Το Σάββατο έχει Eurogroup το μεσημέρι. Άρα πρέπει να τη στείλω νωρίτερα στην επεξεργασία. Στο Eurogroup το Σάββατο. Στο Euroworking Group. Στο Euroworking Group την Παρασκευή ενδεχομένως, για να πάει το Σάββατο στο Eurogroup και την Κυριακή να πάει σύνοδο κορυφής. Να κάνω μια ερώτηση ρητορική. Συγγνώμη, μου λένε τώρα ότι την Κυριακή δεν θα είναι σύνοδος των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 28. Αν έχει σημασία αυτό. Όχι, θέλω να ρωτήσω ρητορικά, γιατί δεν ήταν έτοιμη η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης? Η απάντηση είναι εξής, ότι δεν κατέθεσε ο κ. Σακαλώτος στο Eurogroup, διότι μπορούσε να την απορρίψει και θα την πάει απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την Πέμπτη προτάσεις, κύριε καθηγητά, για το μακροχρόνιο πρόγραμμα. Εν πάση περιπτώσει. Θα την ανακοινώσει. Ήταν μια ρητορική ερώτηση. Αυτή είναι η εκτίμηση. Πώς θα πηγαίνει. Διότι την άλλη φορά ο κύριος Σόιμπλε είπε την απέρριψη. Ναι. Λοιπόν, μαθαίνουμε στο μεταξύ. Εδώ βλέπω το περιοδικό της Πομιδά, κύριε Παραβιά, που λέει δικαίως Πομιδά επανήλθε η εκχώρηση ανίσπρακτων ενοικίων και αφορολόγητη ιδιοκατοίκηση. Ναι, πράγματι. Είχαμε κάποιες εξελίξεις. Ήταν κάποια αιτήματα της τελευταίας διετίας δικά μας, γιατί με τον καινούργιο κώδικα φορολογίας εισοδήματος που πέρασε το καλοκαίρι του 2013 από τη Βουλή, χωρίς κανείς να πάρει χαμπάρι ακριβώς τι περιείχε μέσα. Είχε καταργηθεί η δυνατότητα τα ανίσπρακτα ενίκια να εκχωρούνται στο δημόσιο και συνεπώς ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είχε καταστεί φεσίβλητος, όπως λέμε στα νομικά, δηλαδή είχε φάει το φέση, ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει φόρο. Πάρα πολύ σκληρό μέτρο, απάνθρωπο μέτρο, πάντα στο κατόκρινο. Προς τιμή της, η κυρία Βαλαβάνη, ένα από τα πρώτα πράγματα που στα οποία πήρε πρωτοβουλία, μας κάλεσε εκεί και μας ανακοίνωσε ότι γίνεται δεκτό το αίτημά μας να επανέλθει η διαδικασία. Υπήρχε πριν αυτό, βεβαίως. Υπήρχε πριν αυτό. Και ακυρώθηκε από τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος στον καινούριο του 2013. Δεν είχε πρόβλεψη. Εξαφανίστηκε η διάταξη αυτή. Όπως η κυβέρνηση Σαμαρά δεν. Στο νέο κώδικα παραλήφθηκε η διάταξη αυτή. Εσκεμμένα. Στις παρεμβάσεις που κάνατε δεν τον επανέλαβε? Όχι. Η κυρία Βαλαβάνη το πήρε πάνω της, μας κάλεσε και μας ανακοίνωσε ότι γίνεται δεκτό το αίτημά μας. Και πρέπει να ξέρει κάθε ενδιαφερόμενος ότι θα πρέπει μαζί με τη φορολογική του δήλωση και μάλιστα πριν από τη φορολογική του δήλωση να κάνει τη διαδικασία της εκχώρησης στην αρμόδια ΔΟΕ, προσκομίζοντας όλα τα χαρτιά τα σχετικά, ούτως ώστε να απαλλαγεί από το φόρο για νίκη που δεν εισέπραξε. Και κάτι ακόμη με την ευνηστική εγκύκλιο για τη φορολογία από τα ακίνητα. Η κυρία Σαβαίδου έδωσε δίκαιο στο αίτημά μας ότι πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι δεν φορολογείται με τεκμαρτό πρόσθετο εισόδημα ή ιδιοκατοίκηση. Κάτι το οποίο. Δηλαδή, γινότανε. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς που μένει στο σπίτι του και δεν πληρώνει ενίκιο, πλάσματι δικαίου θεωρείται ότι εισπράττει κάποιο εισόδημα. Και μάλιστα είχε προσδιοριστεί ότι το ύψος θα είναι 3% της αντικειμενικής αξίας ετησίως, από το ότι δεν χρειάζεται να πληρώσει ενίκιο για το σπίτι του. Είχε ο νόμος αυτός ο καινούριος απαλλαγή για το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση προς το παιδί σου ή τους γονείς σου κατοικίας, αλλά δεν είχε για την κατοικία που εσύ παραχωρείς στον εαυτό σου και στην οικογένειά σου, στη σύζυγο και στα παιδιά σου. Εξηγήστε το καλύτερα, ότι έπρεπε να έχεις ένα εισόδημα για να το καταλάβει ο κόσμος αυτό που λέει. Ναι, δηλαδή θα σε για να έχεις ένα σπίτι έπρεπε να έχεις ένα εισόδημα. Όχι, να σε φορτώνει με ένα τεκμαρτό εισόδημα παραπάνω, το οποίο προστίθεται στο μισθό σου, στη συνταξή σου, ό,τι είναι. Αυτό με την ερμηνευτική που έκανε η κ. Σαββαρίδου είπε. Σαφέστερα, βλέπουμε δεν υπάρχει σώμα. Στους τίτλους και με συγχωρείτε που διακόπτω, από κάτω βλέπουμε τι λέει η κυρία Μέρκελ τώρα πριν από λίγο. Μιλάει, θέλουμε συγκεκριμένες, κύριε καθηγητά, ακούστε και εσείς, κυρία Μέρκελ είπε, θέλουμε να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, μετά θα μιλήσουμε για βραχυπρόθεσμο δανεισμό και θα υπάρξουν και προαπαιτούμενα. Και θεωρούν πως η γέφυρα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εύκολο να βρεθεί, αν οι προτάσεις που θα κατατεθούν μέχρι την Πέμπτη είναι αποδεκτές. Το θέμα της γέφυρας δεν θα το βρούμε, δεν είναι τίποτα. Αν οι προτάσεις που θα πάρουμε μέχρι την Πέμπτη είναι προτάσεις αποδεκτές. Οι προτάσεις είναι μέτρα. Μα αυτό είναι μέτρα εννοούμε. Για μέτρα. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται πάμε σε μια συμφωνία πάλι γέφυρας 2 μηνών. ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες της οικονομίας. Αλλά θα έχουμε πει τι θα γίνει μετά όμως, έτσι δεν είναι. Yeah. Λέει η κυρία Μέρκελ ότι θα έχετε πει τι θα γίνει μετά. Δεσμευτικό. Για να γίνει το προσύμφωνο. Το μετά συμπεριλαμβάνει και μια οικονομία η οποία πάει κούτσα-κούτσα με τις τράπεζες κλειστές. Δηλαδή το μετά είναι εντελώς διαφορετικό. Μα ναι, αλλά η γέφυρα γίνεται για να ανοίξουν οι τράπεζες. Η γέφυρα γίνεται για να ανοίξουν καταρχάς οι τράπεζες που βεβαίως. Η οικονομία έχει υποστεί τρομακτικές ζημιές με το κλείσιμο αυτό. Θα ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή κάναμε τους πολιτικούς πριν την κουβέντα και τον κύριο Σημακόπουλο, βέβαια. Εσείς ρεαλιστικά, αν τα πράγματα πάνε καλά και υπάρξει μια συμφωνία γέφυρα και συμφωνία για τα υπόλοιπα, η πορεία ποια θα είναι για να έχει μια εικόνα ο κόσμος? Κοιτάξτε, η πορεία θα είναι καταρχάς. Η πορεία θα είναι καταρχάς ως εξής. Πρώτα-πρώτα. Θα μελετηθεί αυτό που σας είπα, η φερεγγιότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή, αν είναι φερέγγιο. Επομένως, αν είναι φερέγγιο, οι τράπεζες οι οποίες θα κρεθούν φερέγγιες θα αρχίζουν να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αμεσά. Άμεσα. Δηλαδή, μπορεί να ανοίξουν από τη Δευτέρα, ας πούμε. Όχι. Για όλες τις λειτουργίες. Όχι για όλες τις εργασίες. Προσέξτε. Αλλά η Μελά έχει μια νέα στα παραπολιτικά, νομίζω. Ο κ. Μιχελί, ο πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ο Γιώργος Μιχελί. Ναι. Ότι λέει οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλοποιημένες και δεν χρειάζεται καμία απολύτως επανέμβαση αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα, αν ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας είναι 8% Βασιλεία 3, όλες οι ίδιες τράπεζες είναι σαφώς πάνω από το 8%. Ακούστε. Δεν είπα εγώ τι είναι. Εγώ είπα ότι πρέπει να γίνει πάλι ένας έλεγχος και θα γίνει ένας έλεγχος. Μπορεί να είναι ακριβώς έτσι και να είναι και παραπάνω η κεφαλαϊκή επάρκεια και να μην χρειαστεί να γίνει τίποτα. Επομένως, θα αρχίσει πάλι μετά να αρχίσει σιγά-σιγά η ρευστότητα με τα ενέχειρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα δούμε αν θα συνεχίσει το ΕΛΑ ή μπορεί να αρθεί το waiver το οποίο είχε βάλει, δηλαδή τον περιορισμό που είχε βάλει λόγω του ότι είμαστε σε πρόγραμμα στα ελληνικά ενέχειρα και να παίρνουμε οι τράπεζες να ανοίξουν κατευθείαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μικρότερο επιτόκιο. Αλλά για το πώς θα μπορούν να μπορεί να ανοίξουν λοιπόν τα τραπεζικά καταστήματα για μια σειρά συναλλαγές τις οποίες δεν έχουν τώρα. Όπως, ας πούμε, που είναι σχετικά πιο απλό και. Παραδείγματος χάρη να πας να πληρώσεις το δανειό σου, να καταθέσεις το ενοικιό σου, να πληρώσεις τους μισθούς των υπαλλήλων σου. Να εισπράξεις μια επιταγή που την έχεις. Αυτό μπορείς. Να εισπράξεις επιταγή θα μπορείς. Θα τα δούμε τώρα. Αυτά ακόμα δεν τα ξέρουμε. Αυτά είναι που πρέπει να δούμε. Δεν τα ξέρουμε ακόμα. Αλλά όσον αφορά τα capital controls, νομίζω ότι θα παραμείνουν. Ερώτηση. Για τις επιταγές που είπατε, θα μπορείς να τις καταθέσεις και να πάνε στο λογαριασμό. Αυτά θα κρεθούν. Να μπουν σε λογαριασμό, αλλά το πόσο θα πάρει είναι το θέμα. Έτσι. Είναι σε επιχείρηση, Βαγγέλη, τι θα γίνει, πώς θα δουλέψει. Πώς θα αγοράσω μετά. Από τις πράξεις των νομοθετικών περιεχομένων. Το όριο όμως θα επανέλθει σιγά-σιγά. Σωστό. Συγγνώμη, αφαίρει πει το όριο των 60 ευρώ που είπατε τώρα. Μπορεί να γίνει 100. Μπορεί να γίνει 150. Σταδιακά. Γιατί, κοιτάξτε, υπάρχει το πρόβλημα. Ο φόβος που έχει δημιουργηθεί να μπουν όλοι και να ζητήσουν όλα τα χρήματά τους. Δεν υπάρχει τράπεζα στον κόσμο που να μπορεί να δώσει όλα οι προθεσμιακές θα ανανεωθούν. Ο κύριος Σημακόπουλος πριν μας είπε για 6 μήνες. Εσείς. Εγώ νομίζω ότι τα capital controls τώρα να μην κάνουμε το profit, αλλά νομίζω μέχρι το 2015 δεν πρόκειται να έρθουν. Μέσα στο χρόνο, λέτε, θα είναι μέσα έτσι. Άρα μιλάμε για ένα εξάμηνο τουλάχιστον. Ίσως και παραπάνω. Αλλά αυτό, η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος πρέπει να πάει, διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πάλι το σύστημα. Δηλαδή να αρχίζουν οι άνθρωποι πάλι να καταθέτουν. Άρα αυτό πάνε να πει ότι πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να παίρνουν τους μισθούς τους, να πάνε να καταθέτουν, να γίνονται αποταμιεύσεις, να ανεβαίνουν σιγά-σιγά οι καταθέσεις για να μπορεί σιγά-σιγά να ρολάρει. Αλλά επειδή πάντοτε δεν θα έχει αποκατασταθεί ακόμα η εμπιστοσύνη, γιατί ο καθένας θα μπορεί να πάει να τραβήξει όλα τα χρηματιστήρια. Μέσω της τράπεζας γίνονται όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης. Όλες. Διότι πληρώνουν τα πάντα μέσα στην επιχείρηση. Σου δίνει η επιταγή η μεγάλη εταιρεία, σήμερα να πας να πληρώσεις μισθούς, να πάρεις πρώτες ύλες. Συμψηφιστικές εργασίες γίνονται στις τράπεζες και γίνονται. Εκτός από το εξωτερικό. Εκτός το εξωτερικό μπορούν να γίνουν συμψηφιστικές, γιατί μου λέει δεν μπορούν να γίνουν. Θα γίνουν παραδείγματος χάρη, θα δούμε αν θα δουλέψει. Τώρα πάμε σε τεχνικά θέματα. Θα δουλέψει το Target 2, δηλαδή για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Πρέπει να γίνουν επιτροπές σε κάθε τράπεζα για να δούμε ποιες διαδικασίες θα επιτραπούν για τις εισαγωγές, ποια είδη κτλ. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά. Εξαρτάται τι συμψηφιστικές. Αν έχεις ένα δεσμευμένο λογαριασμό με προθεσμία, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση. Αλλά εκεί, το βασικό θέμα είναι να αρχίσει η ροή των χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάλι. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν τα πράγματα, όμως, με υπομονή να αρχίσουν να λειτουργούν. Πάντως είναι μεγάλο πρόβλημα η αγορά. Ναι. Πρέπει, είναι όπως ο ασθενής που βρίσκεται στην εντατική και θέλει ειδικό χειρούργο, ειδικές κινήσεις για να επανέλθει, για να ανακάμψει. Αυτά τα μέτρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με τα μέτρα τα καινούργια που έχουμε ακούσει. Αυτό λοιπόν που βάζετε, κύριε Κουρή, είναι το πιο σημαντικό. Ότι ό, τα μέτρα τα οποία θα έρθουν, και δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα τους προφήτες, αλλά γνωρίζουμε το πακέτο των μέτρων, σαφέστατα το λέει και η απόφαση των πολιτικών αρχηγών. Τα μέτρα θα είναι υφεσιακά. Επομένως θα δημιουργήσουν ακόμα ένα πλήγμα στην οικονομία. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει μια πρόβλεψη από το πακέτο Γιούνκερ ή, εν πάση περιπτώσει, από τέτοιο, κάτι τέτοιο, για να μπορέσει να δημιουργηθούν αντίρροπες δυνάμεις σε αυτές τις υφεσιακές καταστάσεις. Θα έχει ρύθμιση χρέους. Προηγουμένως ισχυριζόταν ο κύριος Κούτας. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια διατύπωση τέτοια, αλλά πάντοτε η εντύπωσή μου είναι για τους Ευρωπαίους ότι εφόσον προχωρήσει η Γενική Συμφωνία, εκεί θα μπει και το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Ο κύριος Τούσκ που κάνει δηλώσεις τώρα, και πάμε στον κύριο Παραβιά να κλείνουμε σιγά-σιγά, λέει ότι ένα Brexit θα επηρέαζε και γεωπολιτικά την Ευρώπη. Το οποίο είναι ναι, αλλά στις προηγούμενες μέρες ο κύριος Τούσκ καλά έλεγε. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να προσέξουν, πρέπει να προσέξουν και οι ίδιοι τι λένε. Δηλαδή έχουν τρελαθεί πια. Ήταν πιταβατζή. Να κάνεις αυτό είναι το. Λέει ότι του λένε, νομίζω, Τούσκ. Ναι, αλλά είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ένας τυχαίος. Σαν μια γενική παρατήρηση θέλω να πω το εξής. Ότι αν ο πολιτικός κόσμος της χώρας αυτό που έκανε προχτές, το είχε κάνει 5 χρόνια πριν, δεν θα είμαστε εδώ. Έχει συνολική και βαρύτατη ευθύνη ο πολιτικός κόσμος, άλλοι περισσότερο βεβαίως και άλλοι λιγότερο, αλλά έχει συνολική ευθύνη ότι δεν συνεννοήθηκαν ποτέ τους. Έγινε το 2009, για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι ακριβώς. Το Κώστα Καραμανή το Μάρτιο του 2009. Τους φώναξαν έναν και τους είπε. Θα πάρω τα μέτρα. Και όλοι του απήντησαν ότι δεν συμφώνησε κανένα σε τίποτα. Και κατόπιν αυτού ο Καραμανής έκανε το μοναδικό αυτό. Οργάνωσε εκλογές τις οποίες κανόνες θα τις χάσει. Μα δεν θυμάστε ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να δώσει αυτές τις συντάξεις, τις οποίες μετά τις πήρε στο δεκαπλάσιο πίσω από τους ανθρώπους. Το επίδομα. Ναι, αλλά για να πούμε την αλήθεια, και ο κύριος Καραμανλής, όλη η πολιτεία του τη δεύτερη θητεία ήταν καταστροφική για την ελληνική οικονομία. Εκεί όμως, όταν ισχυρίζεται ότι πέσανε σε αυτό το διάστημα τα μεγαλύτερα δόσεις δανείων να πληρωθούν. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Αυτό τα Ολυμπιακά δάνεια. Δεν μιλάω για τα δάνεια, μιλάω για τις προσλήψεις, μιλάω για μια σειρά τέτοια πράγματα. Προσλήψεις είναι ένα δύσκολο να το αναφερθούμε. Για την αύξηση των ελλημάτων, την αύξηση των ελλημάτων ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, όλα αυτά είναι πολύ σκεπτικά. Οι προσλήψεις ήταν οι συμβάσεις αυτές, δεν ήταν μεμόνιμες προσλήψεις. Δεν έχει σημασία, αυτό επιβάρυνε όμως το δημοσιονομικό έργο. Αυτοί δουλέψαν όμως οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο. Και ο κύριος Γιούνκερ μόλις τώρα, με συγχωρείτε που διακόπτω, επειδή μου λένε συνάδελφοι, λέει ότι το όχι του δημοψηφίσματος αποδυνάμωσε τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας, λέει ο κύριος Γιούνκερ. Απλώς μεταφέρω. Καλά, αυτός έχει μια ευκαιρία τώρα. Για να περάσει τον κόσμο ότι ξέχασε ότι θα ψηφίζεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις. Το μήνυμα είναι αυτό. Δώστε μου ένα λεπτό να πω κάτι. Ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και ειδικά θα πρέπει να προσεχθεί εκεί που υπάρχουν χρήματα, να δοθεί η αισιοδοξία και η δυναμική εκείνη να βγουν τα λεφτά έξω. Να βγουν από τα σπίτια, να βγουν από τις θηρίδες, να βγουν από παντού. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στη χώρα. Υπάρχει θησαυρός. Αυτός ο θησαυρός πρέπει να μπει στην οικονομία. Εδώ είναι η κυβέρνηση με τα κίνητρα που θα δώσει, με την ηρεμία από μια συμφωνία. Η συμφωνία θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Έστω και μια κακή συμφωνία θα έχει σημαντικά ωφέλη στην αισιοδοξία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή με τον Μάκη εδώ πέρα τον τελευταίο χρόνο έχουμε ζήσει πολλά βραδιά απεσιοδοξίας και αισιοδοξίας, τα οποία την άλλη μέρα γίνανε αισιοδοξία και απεσιοδοξία αντίστοιχα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που λέει ο κ. Μελάς, νομίζω με μεγάλη σοφία το λέει. Ας περιμένουμε μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει συμφωνία, δεν θα γίνει. Όχι, δεν το λέω για εσάς. Προς Θεού, για όλους μας το λέω, κύριε Αμπελιώτη. Λέω, ας το κρατήσουμε, γιατί το έχουμε δει από μέρα σε μέρα. Το έργο το έχουμε ξαναδεί, έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι και αυτό που είπε ο κύριος Τούς, είναι σημαντικό. Α, το έχουν μετρήσει για τα γεωπολιτικά. Αν και το τελευταίο μας επιχείρημα. Τα γεωπολιτικά. Και να πω και κάτι τελευταίο. Πρώτη φορά το μου λέει δημοσίως, αλλά είναι αλήθεια. Να πω και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Σε αυτό που είπε ο κ. Παραβιάς. Νομίζω ότι Εάν δεν βρούμε τρόπους να απαλλαγεί από τα βάρη οι κατοικίες και γενικά ο τομέας των κατασκευών και των κατοικιών, ο οποίος συνεισέφερε το 2009-2008 27 δισεκατομμύρια στις ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις και τώρα έχει πέσει στις 2,5 με 3. Προσέξτε, 24 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 24 δισεκατομμύρια επενδύσεις δεν πρόκειται να τα βρεις από πουθενά. Εγώ δεν λέω να φτάσουν πάλι 27, αλλά πρέπει να απαρτεί οπωσδήποτε σε αυτό το εμπάσχη περιπτώσει. Είναι αναπτυξιακό. Βεβαίως. Αν είναι... Παράγει μετά από εκεί. Μα παράγουν όλοι οι άλλοι. Φτιάχνει το σπίτι από εκεί πέρα. Μα παράγουν όλες οι επιχειρήσεις. Είναι άλλες επιχειρήσεις, τελειώνει το σπίτι. Ναι. Το σπίτι δεν τελειώνει, δουλεύει. Δεν τελειώνει, γιατί έχει επισκευές, έχει το ένα. Θέλω να πω. Και μόνο η ενεργειακή αναβάθμιση θα γλιτώσει τεράστια. Κάνει οικονομίες τεράστιες. Εγώ δεν λέω να πάει 27 δισεκατομμύρια, πάει, αλλά να πάει 10, να πάει 8, να πάει 9. Δηλαδή να συμπεριληφθεί αυτό το μέρο. Στην Ισπανία δεν υπήρξε κρίση με τις πολλές οικοδομές. Βέβαια, γιατί εκεί υπήρχε φούσκα. Μα δεν λέμε αυτό, δεν λέμε να φτάσουμε εκεί. Λέμε ότι πρέπει να αρχίσει να δουλεύει και η οικοδομή και μάλιστα νομίζω ότι όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, κανένας άλλος τομέας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δουλέψει. Για να γενικεύσω λίγο αυτό που λέτε, και επίσης η ευθύνη του πολιτικού κόσμου είναι βαρύτατη απέναντι στο ότι πάντα είχε προοφθαλμόν να προστατεύσει το δημόσιο τομέα και όχι το ιδιωτικό και την αγορά. Ναι. Δείτε το ακόμη, όλοι μιλάνε αν θα καταβληθούν μισθοί και συντάξεις. Γιατί... Κανείς δεν λέει πόσοι θα απολυθούν αυτό το μήνα, τον προηγούμενο, τον επόμενο, από μαγαζιά που θα κλείσουν, από δουλειές που δεν μπορούν να συνεχίσουν. Εμείς το λέμε κάθε μέρα εδώ. Πόσοι έχουν οδηγηθεί σε υποχρεωτικές άδειες και έτσι. Δηλαδή, εκεί, αν αυτό δεν γίνει αντιληπτό. Άδειες και αργία, ξέρετε πόσοι χιλιάδες κόσμος έχει βγει αυτή τη στιγμή. Μόνο η εργασία. Κύριε Αμπελιώτη, να σας ρωτήσω κάτι. Περιμένουμε και δεν φεύγουμε και δεν θα κλείσουμε ακόμα, γιατί περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Θα έχει ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε. Μου λένε ότι θα διακόψουμε ακόμα και μένετε μαζί μας. Εδώ είναι η εικόνα. Περιμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό. Έχουμε συνδεθεί με Βρυξέλλες και περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα. Έχετε εικόνα, μια που λέει ο κύριος Παραδιάς και σωστά, ότι επειδή εντάξει, υπάρχει πολύ μέρημνα ενδεχομένως το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα δεν τον έχουμε κοιτάξει τόσο. Οι επιχειρήσεις που κατάφεραν αυτό το μήνα, γιατί είχαν τη δυνατότητα την τεχνική, γιατί άλλες δεν την είχαν τη δυνατότητα αυτή, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, στο προσωπικό τους και να πληρώσουν μισθοδοσία, πόσο της 100 μπορεί να ήταν περίπου. Ναι. Αυτό το μήνα, τον Ιούνιο που περάσαμε, πλήρωσαν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Ναι. Ήθελαν να τελειώσουν τις υποχρεώσεις. Ο Ιούλιος είναι το ζητούμενο. Ο επόμενος μήνας λέει. Αυτό. Ναι, συγγνώμη, να πληρώσουν υποχρεώσεις γιατί, για την λόγο που είπατε, γιατί ακριβώς, φοβούνται το ενδεχόμενο ενός κουρέματος. Βλέπετε ότι ένα δημοσίευμα του Financial Times, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, δημιούργησε αυτή την κατάσταση υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Ναι, ότι σε μία μέρα το ελληνικό δημοσίου... 790 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, ένας συναδελφός μου λέει χθες το βράδυ. Πρωί μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Μπήκανε 800 σε μια μέρα. Όχι σε μια μέρα, γύρω στα 150 εκατομμύρια. Από επιχειρήσεις που σπέψαν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, τις εφορίες. Τους λέει αυτό να τα φάει με το κούρεμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα είχαν. Αυτό σημαίνει ότι εξάντλησαν αποθέματα ταμιακά, διαθέσιμα και καταθέσεις, τους λογαριασμούς τους. Οι οποίες ήταν για ώρα ανάγκης. Σου λέει καλύτερα να τα δώσω, μάλιστα μου λένε επιχειρηματίες, να πληρώσω φόρους, ασφαλιστικά ταμεία ή προμηθευτές. Και του λέω, διέσπασε, αφού η υποχρέωσή σου δεν είναι ληξιπρόθεσμη, δώσε και εδώ και εκεί. Διότι αν δεν πληρώσει και τον προμηθευτή, δεν μπορεί να πάρει την πρώτη ύλη, να παράγει, να δώσει στην αγορά. Έτσι είναι. Αλλά αυτό ήταν ο λόγος που μπήκαν έξω. Πριν από αυτή την κρίση, πριν από αυτή τη φήμη ότι θα γίνει κούρεμα, τα έσοδα πώς πήγαιναν? Δεν σας άκουσα. Τα έσοδα πώς πήγαιναν πριν από το δημοσίευμα ότι θα γίνει κούρεμα? Στο πρώτο εξάμηνο είχαμε σημαντική. Ναι, πως ήταν μεγάλη η στέρηση, πάνω από 1,5 δις. Το Μάιο ήταν πάνω από 1 δις η μείωση. Μου λένε ότι ο κ. Γιούνκερ είπε πριν από δευτερόλεπτα ότι έχουμε και έτοιμο σενάριο για το ενδεχόμενο Brexit. Γιατί ρωτήθηκε. Δεν το είπε μόνος του. Αυτό θα το πει για να πιέσει. Τέθηκε ερώτημα. Νομίζω ότι έχει θυμώσει να πούμε. Το που ήταν καλός. Σημασία εμείς έχει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και να ζητάμε, αφού δώσουμε μέσα στις προτάσεις αυτές, να είναι και... Εγώ νομίζω απλώς ότι στο κομμάτι της φορολόγησης δεν νομίζω ότι πάει παραπάνω από αυτά που είχαμε δει τελευταία φορά. Οι προτάσεις πρέπει να είναι σε άλλα κομμάτια, γιατί είπε ο κύριος Μελάς ότι είναι φυσικά ήδη τα μέτρα. Νομίζω ότι η φορολογία είναι υπέρμετρη. Εξαντλημένη είναι η φορολογία, νομίζω έτσι. Και νομίζω ότι από την άποψη της οικονομικής πολιτικής. Τι θα μπορούσαμε να τους δώσουμε άλλο, ας πούμε? Ιδιωτικοποίησης. Μα τις ιδιωτικοποιήσεις τις δίνουν αυτές. Το θέμα είναι αυτές οι δαπάνες και συγκεκριμένες δαπάνες, μείωση των δαπανών, συγκεκριμένα όσον αφορά το ασφαλιστικό τομέα. Ναι. Τις συντάξεις. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα της σύγκρουσης που υπάρχει. Εκεί δηλαδή. Τις πρόορες συντάξεις τις έχουμε δεχτεί. Αλλά τις πρόορες συντάξεις σχεδόν τις έχουμε δεχτεί. Βέβαια τώρα είναι ένα τρίμηνο παραπάνω. Αποχωρεί η καλή μας φίλη από ό,τι βλέπουμε τώρα από το κτίριο που έγινε σύνοδος κορυφής. Πώς ήταν η στάση της, δεν την είδαμε. Διαβάσαμε πριν από λίγο ότι αναφέρθηκε από αρκετές φορές τις δηλώσεις που έκανε τώρα την τελευταία. Δηλαδή βλέπετε ότι η κυρία Μέρκελ είναι ένα πιο soft, πιο μαλακή από τον κύριο Γιούνκερ. Όχι, όχι, τώρα αυτό είναι επιλεκτικό που είπα εγώ. Γιούνκερ, έτσι, το Γιούνκερ το πρωί ήταν πολύ ανοιχτός. Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πολυετές πρόγραμμα. Η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά τις τελευταίες μέρες. Περιμένουμε προτάσεις από την Αθήνα, όπως το είπαμε και πριν, για να μην τα ξαναλέω, μέχρι την Πέμπτη. Και να κατατεθεί αίτηση στο ESM. Ο κύριος Τούσκ είπαμε ότι ζήτησε συμφωνία με δεσμεύσεις και όρους και είπε ότι η τελευταία προθεσμία λήγει την Κυριακή. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το χειρότερο σενάριο. Κοιτάξτε, είναι αυτή η πίεση. Να σας πω κάτι. Η τελευταία προθεσμία είναι η 20η Ιουλίου. Για να μην ξαναρχίσουμε τις προθεσμίες. Που έχει υπουργεί το ομόλογο. Ήταν η επιτάς. Και επίσης υπάρχει μια ενδιάμεση προθεσμία, νομίζω είναι μέχρι τις 14-15 Ιουλίου, διότι η πρόταση για το ESM πρέπει να περάσει από δύο συγκεκριμένα κοινοβούλια. Συγγνώμη, αλλά κοιτάω συνεχώς για. Από το γερμανικό και από το φιλανδικό. Ναι. Και μετά, εφόσον δεχθούν την πρόταση, πρέπει να ξαναψηφίσουν για το τελειωτικό. Δηλαδή για την τελειωτική απόφαση, ότι συμφωνούν τα κοινοβούλια. Άρα χρειάζεται λίγο πριν από τις 20 Ιουλίου, δηλαδή από τις 14 πρέπει να 15, αυτό πρέπει να έχουμε λήξει. Το 29, πώς είναι το ESM, 29 δις. Όχι το. Θα δούμε, ζητάει 20... Όχι, αυτό το κουβεντιάζει εδώ και ένα μήνα τώρα. Ναι, 29... Δεν το είχαμε υποβάλει αυτή την πρόταση. Είχε υποβληθεί και είχε απορριφθεί. Μας, κύριε Μελάς, ρωτήσω κάτι. Η αποχώρηση του κυρίου Βαρουφάκη, η αποπομπή θα έλεγα, εγώ δεν ήταν αποχώρηση ακριβώς και θελήσε αυτή. Εσείς νομίζετε πως τη βοηθάει τελικά την ιστορία αυτή? Δηλαδή, και ισχύει αυτό που λένε ότι αν είχαν πάρει μια πρόταση πριν το Μάρτιο από αυτά που τους δίνανε θα ήταν ίσως καλύτερα. Τώρα με βάζετε σε δύσκολη θέση. Να πούμε. Είναι μια ολόκληρη. Θα σας προσωπικό το ερώτημα. Θα σας πω ένα πράγμα. Και το λέω έτσι. Ο κ. Κούτας πριν, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και διευθυντής του γραφείου του κ. Παπά, είπε ότι αν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, έτσι δεν είπε, Μάκη? Αν ξέραμε να αντιμετωπίσουμε, ίσως και να είχαμε πάει νωρίτερα σε μια συμφωνία. Το είπε. Ωραία. Ναι. Ειλικρινής. Ναι, πολύ ειλικρινής το είπε. Από την άποψη της οικονομίας θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Βαρουφάκης πήγε στη διαπραγμάτευση, στην αρχική διαπραγμάτευση, με ένα βασικό πυλώνα της πρότασής του. Ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε άλλα λεφτά, ότι θέλουμε να κόψουμε το χρέος και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια αναπτυξιακή. Από τη στιγμή που κατέρευσε αυτό το πράγμα, δεν είχε κανένα λόγο να συνεχίσει να υπάρχει. Εάν ήμουν εγώ υπουργός, παραδείγματος χάρη, και κατέρεε το σχέδιό μου, θα λέγαμε με συγχωρείτε, αλλά έχει καταρρεύσει το σχέδιό του. Το σχέδιό του πού βασιζόταν όμως? Στο κούρεμα του χρέους. Μα του το δώσανε? Όχι, δεν το. Μα αυτό λέω. Μα αυτό λέω. Μα αυτό λέω. Από τη στιγμή που κατέρευσε αυτός ο βασικός πυλώνας, άφησε λοιπόν την ελληνική κυβέρνηση ξεκρέμαστη. Οδηγήθηκε μετά σε. Καλά, ο κ. Βαρουφάκης δεν είχε δηλαδή εικόνα, δεν είχε ικανότητες. Τώρα προς το ικανότητες να μου πει. Όχι, μα οι ευθύνες ποιες είναι? Οι ευθύνες όμως ποιο η χώρα τώρα. Τώρα πολιτική, μιλάμε για πολιτική, δεν μιλάμε για επιστήμη. Όχι, κύριε Κουρή, μιλάμε για πολιτική. Για πολιτική που είναι όμως και έγινε μορφωμένος ποτέ, θα έχει τύχει. Ναι, αλλά η πολιτική, αλλιώς τότε όλοι οι καλοί επιστήμονες, η φυσική και η αστροφυσική και τέτοια θα γινόταν πολιτική. Δεν είναι έτσι. Η πολιτική. Επομένως ήταν λάθος επιλογή, θέλετε να πείτε. Λάθος επιλογή του κ. Βαρουφάκη. Σαφέστατα, εγώ νομίζω ότι έκανε λάθος εξ αρχής. Δηλαδή, από τη στιγμή που κατέρευσε το σχέδιό του, και ότι ήταν λάθος το σχέδιο του, ήταν πάρα πολύ σωστό. Αλλά από τη στιγμή που δεν γίνεται δεκτό πολιτικά από τους υπόλοιπους. Την απάντηση αυτή την πήραμε, ότι δεν γίνεται δεκτή το Φεβρουάριο. Από την υπογραφή του 20 Φεβρουαρίου. Και εκεί πράγματι, και το είπε και ο κ. Σακαλώτος, δεν το λέω εγώ τώρα, αλλά το είχα πει, ότι άφησε τη χώρα χωρίς να είναι καλυμμένες οι υποχρεώσεις της. Και εξαναγκαστήκαμε και έκανε η κυβέρνηση, μάζευε τα λεφτά από τους δημόσιους φορείς κτλ. Εγώ πιστεύω ότι οι ξένοι ήξεραν τις κινήσεις μας πριν κάνουμε εμείς αυτές. Μας προέβλεψε, ήμασταν προβλέψιμοι, δηλαδή. Δηλαδή, όταν παίζεις ένα παιχνίδι, ένα παίγνιο, δεν είσαι εσύ μόνο έξυπνος και οι άλλοι καταλαβαίνουν. Προφανώς. Όταν υποτιμήσεις ότι οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τις κινήσεις σου και τίποτα πας, έχεις χάσει. Είναι το κλασικό που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες με αφορμή και το δημοψήφισμα και ακούστηκε κατά κόρο. Να σας πω κάτι τι έχω πει εγώ. Έχουμε και εμείς λαούς. Θα σας πω. Στη θεωρία των παιχνιδιών. Ότι έχει διαρροές από εδώ και τα δάμε. Στη θεωρία των παιχνιδιών, ο κύριος Βαρουφάκης, το πέρα και άλλοι, έχουμε λέει μια συγκρουσιακή αντιμετώπιση. Έχουμε δύο αυτοκίνητα τα οποία τρέχουν. Και ποιος θα στρίψει πρώτος. Με συγχωρείτε. Αυτό είναι η κότα, ο δειλός που φεύγει. Με συγχωρείτε. Υπήρχε μια σύγκρουση έτσι, στη διαπραγμάτευση με τον κύριο Βαρουφάκη. Όταν λοιπόν οδηγήθηκε η ελληνική κυβέρνηση στο δημοψήφισμα, τι ήταν, πώς θα το εκλάβετε εσείς αν είσαστε ο άλλος οδηγός. Προφανώς. Όχι, σας ρωτάω πέρα και έξω την πολιτική. Όταν εγώ φτάνω εδώ και λέω, οπ, πάω αριστερά γιατί πρέπει να κάνω δημοψήφισμα. Εσείς, ως οδηγός αυτού του αυτοκίνητου, τι θα εκλάβετε για τον οδηγό αυτού του άλλου αυτοκίνητου. Φοβήθηκε. Τόσο απλό. Το θέμα είναι όμως δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχει πρωθυπουργός, υπάρχει πρωθυπουργικό συμβούλιο. Δεν τα παρακολουθούσαν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει οικονομικό επιτελείο. Υπάρχει και ο Σταθάκης και ο Δραγασάκης. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Ολάντ, μου λένε λέει ότι είναι εφικτή μια συμφωνία. Εγώ θα πω ότι ο κ. Ολάντ βεβαίως μας έχει γεμίσει με καλές θέσεις δημοσίες. Τον τελευταίο καιρό είναι τις αυτές εβδομάδες είναι υπέρ. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι τόσο πολύ υπέρ μας. Πρέπει να το πω. Απλώς να το πω. Στο παρελθόν, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, τελικά γινόταν το αμπαζούρ της κ. Μέρκελ. Το θέμα είναι όπως μας είπε προηγουμένως. Μα έτσι θα γίνει και τώρα. Όπως ο κ. Σημακόπουλος προηγουμένως, νομίζω και ο κ. Κουτσούμπας, η Μέρκελ φοβάται την οικονομία της Γαλλίας. Ναι, το είπαμε, εντάξει, αλλά. Πάντως ως τώρα ήταν το αμπαζούρ. Να ήταν, ναι, αλλά το θέμα είναι παίρνει εσωτερικά. Κάθε στιγμή. Πιο καλά είναι στην πολιτική και στη στρατηγική. Ανάλογα που βλέπεις που πάει το τρένο και τα πώς πάει ο άλλος. Και όταν βλέπεις, όταν έχεις να επιλέξεις μεταξύ του αδυνάτου και του νικητή, θα πας με τον νικητή. Ποιος καλός παίκτης, κατά την άποψή μου, παρότι δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι ο Ρέντσι. Ναι. Παρά όλα, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ο Ρέντσι μπορεί να πει δύο πράγματα και να τα εννοήσει. Ναι. Ο Ρέντσι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας του, ναι, που μπορεί να παίξει. Ήταν λίγος και στο παρελθόν, αυτό λέω πολλές φορές. Όμως, αυτή η εβδομάδα, τα τηλέφωνα που είχαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στον Τσίπρα και τι ζήτησε και τον άλλο. Μα δεν διαφωνώ όμως αυτό. Έδειξε ένα άλλο πρόσωπο που κάποια διαφοροποίηση ή με τον Σόιμπλε ή με την Μέρκελ. Ας ελπίσουμε ότι η Μέρκελ έχει ακόμα το πάνω χέρι. Μα εκεί η σύγκρουση είναι. Τώρα, μια που έχουμε εδώ πέρα και επειδή μένουμε περιμένοντας τον κύριο Τσίπρα, φαντάζομαι από λεπτό σε λεπτό, αλλιώς αν είναι αργήσει περισσότερο, μήπως πρέπει να διακόψουμε. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Παραβιά να τον ρωτήσω λίγο, επειδή είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακίνητα και οι οποίοι έχουν μια αγωνία. Η αγορά ήταν πεθαμένη έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φαντάζομαι τώρα δεν γίνονται αγοραπολισίες σε αυτή την περίοδο. Υπάρχουν ξενίκες, τα πουλίτα. Και πουλίτα υπάρχουν και ξενίκες δεν υπάρχουν. Εσείς, επειδή είπαμε στην αρχή της κουβέντας. Ο κατασκευαστικός κλάδος πόσο το έχει πληρώσει. Προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση. Δεν υπάρχει πια. Σου λέει ο άνθρωπος, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι τον πάτο η αγορά τον έφτασε. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό με βεβαιότητα. Και όταν το διαπιστώνεις, αυτό έχει ήδη περάσει αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή διερωτάται αν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα κινητό και το έχει βρει αυτό που του κάνει, ναι, θα πρέπει να πάντα αγοράσει. Ποιες περιοχές κρατάνε την τιμή, πολλές περιοχές στα βόρεια προάστια κρατάνε τιμές. Στα κέντρα της Αθήνας. Στα κέντρα της Αθήνας είναι λίγες οι περιοχές που κρατάνε. Είναι εκεί γύρω στο Κολονάκι, γύρω στην Ακρόπολη, το Μέτς, εκεί έτσι λίγο κρατάνε. Και περίφημες περιοχές, Φιλοθέη, Κάλλη, όλα αυτά. Αυτές έχουν τεράστιο θέμα και με τη φορολογία των ακινήτων, των έμφυα, έχουν εντελώς εξωπραγματικές, τιμωρητικής προαίρεσης, ας πούμε, αντικειμενικές αξίες. Και τα τεκμήρια διαβίωσης είναι βαρύτατα ακόμη και στους ενοικιαστές που θέλουν να πάνε να μείνουν εκεί. Λοιπόν, θα το κλείσω λίγο απότομα για να προλάβουμε να βγουν οι δηλώσεις στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου που ακολουθεί αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας που ήσασταν μαζί μας και εσάς. Κλείνουμε γρήγορα αύριο με το Μάκη Κουρί στις 10 το βράδυ εδώ. Κόντρα 24 θα ακολουθεί και περιμένουμε τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα από τις Βρυξέλλες. Τώρα καλή συνέχεια να έχετε. Το πρωί στα νωρίτερα κόντρα news, μην την ξεχάσετε. Και εμείς τα λέμε αύριο. Χαίρετε.